Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε το φιλανθρωπικό δείπνο που οργάνωσε χθες το Ίδρυμα Γιάννης Χριστοδούλου Foundation. Κύριος σκοπός του δείπνου, που φιλοξενήθηκε στο σκάφος αναψυχής ΖΕΦΣ, ήταν η συγκέντρωση χρημάτων προς όφελος των παιδιών που φοιτούν στα 9 δημόσια ειδικά σχολεία της Κύπρου. Τη λαμπερή βραδιά τίμησαν με την παρουσία τους εκλεκτοί προσκεκλημένοι αλλά και μεγάλα διεθνή ονόματα από τον χώρο του αθλητισμού και του πολιτισμού, όπως η Μαρίνα Βερνίκος, φωτογράφος και επιχειρηματίας, ο Ντέιβιντ Κούλθαρτ, πρωταθλητής αγωνιστικών αυτοκινήτων, ο Κριστιαν Μουρ, γιος του γνωστού ηθοποιού Ρότζερ Μουρ και η αγαπημένη Κύπρια τραγουδίστρια Άννα Βύση. Η σιωπή τα λέει απόψε όλα, τι να πεις και τι να πω. Είμαστε δαμέ για έναν ωραίο σκοπό. Αν πιάσετε ευκαιρία να πάνε να δείτε τα σχολεία, να αλλάξει τη ζωή σου. Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τα σχολεία. Στη διάρκεια της φιλανθρωπικής εκδήλωσης που περιλάμβανε παρουσίαση του Ιδρύματος Γιάννης Χριστοδούλου Foundation, δημοπρατήθηκαν μοναδικά δώρα και αντικείμενα, όπως μαθήματα κάρτινγκ και δείπνο για δύο στο Μονακό με τον Ντέιβιντ Κούλθαρτ, διαμονή για δύο άτομα στην προεδρική σουίτα του ξενοδοχείου Canary Riverside Plaza στο Λονδίνο, περιορισμένη έκδοση φωτογραφία από τη Μαρίνα Βερνίκος, δείπνο και βραδινή έξοδος με τον Τζον Χριστοδούλου και την Άννα Βύση στο Μονακό, μια υπογραμμένη αφίσα από τον Ρότζερ Μουρ και άλλα. Το συνολικό ποσό των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της βραδιάς ανήλθε στα 300.000 ευρώ, ενώ εξασφαλίστηκαν και άλλες 65.000 για τα παιδιά των πυρόπληκτων οικογενειών. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την πολύ αναμενόμενη συναυλία της αγαπημένης τραγουδίστριας Άννας Βύση, που τραγούδησε αφιλοκερδώς.